Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης της νέας παράταξης «Ξεκίνημα για την πόλη» του υποψηφίου Δημάρχου Κομωτινής κ. Τάσου Βαβατζικλή το απόγευμα του Σαββάτου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολιτικοί φίλοι, υποψήφοι του συνδυασμού αλλά και συνεργάτες, τους οποίους προσκάλεσε να συμπορευθούν μαζί του στις δημοτικές εκλογές του 2019. Η Κομωτινή δεν έχει πλέον περιθώρια ούτε να πλήξει ούτε να μένει αδρανής και αμέτωχη στα ζητήματα που την αφορούν, στα ζητήματα της ζωής της. Η τελευταία δωδεκαετία ήταν για την Κομωτινή μια χαμένη δωδεκαετία μετριοπαθών διαχειριστών που δεν τόλμησαν να κοιτάξουν κατάματα την κρίση, δεν συμπαραστάθηκαν στην πόλη, στους δημότες της, δεν πρότειναν και δεν δημιούργησαν μια εναλλακτική ζωή. Δεν συγκρούστηκαν με πολιτικές περιοριστικές και εξοντωτικές. Δεν προχώρησαν σε ανοιχτές διεργασίες διαλόγου με την τοπική κοινωνία. Περιθωριοποίησαν και απομόνωσαν ακόμη περισσότερο κοινωνικά, ταξικά, οικονομικά τους οικισμούς και τα χωριά. Βύθισαν την πόλη και την αγορά της στην αβεβαιότητα και τα αδιέξοδα. Δημιουργική λογιστική και αποτελέσματα πλεονασμάτων, όπως τα παρουσίασαν πρόσφατα από τη μια. Δείχνοντας από την άλλη το σκληρό πρόσωπο των οικοκυρέων, απειλώντας ακόμη και με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών επαγγελματιών και δημοτών. Υποταγμένοι σε μια νεοφιλελεύθερη διαχείριση της τοπικής οικονομίας, μετέτρεψαν την πόλη, μετέτρεψαν το Δήμο από το συλλογικό του έργο σε εμπόρευμα. Η πόλη αντιμετωπίστηκε ως τόπος κατανάλωσης αλλά και ως πεδίο κατανάλωσης του τόπου. Η πολιτική τους παράδοση στους νόμους της αγοράς οδήγησε την εμπαρμοτοποίηση δημόσιων δικαιωμάτων και περιόρισε δικαιώματα και ελευθερίες των δημοτών. Προκάλεσε κοινωνικούς διαχωρισμούς μεταξύ του κέντρου της πόλης και της ευρύτερης περιφέρειάς του, των συνοικισμών, των οικισμών και των απομακρυσμένων χωριών. Πολυκαταστήματα. Οικιστική ανάπτυξη σε ευαίσθητα περιβαλλοντολογικά περιοχές, εμπορικό κέντρο αλλά και παραγκουπόλεις. Όλα αυτά φανερώνουν ένα ασφυκτικό αλλά και εκρηκτικό τοπίο. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ τον κίνδυνο που διατρέχει η πόλη από τον πολιτιστικό μετασχηματισμό της, τα φαινόμενα εκείνα που η επιρροή το νόμο της αγοράς διαμορφώνουν κανόνες ενός πολιτιστικού καταναλωτισμού και υπονομεύουν την πολιτιστική παράδοση και την δημιουργία. Το ξεκίνημα για την πόλη είναι μια κραυγή και ένα αίτημα να αντιμετωπιστεί μια ζωφερή κατάσταση στην πόλη και να προτείνει την ελπίδα. Να υποστηρίξουμε κυρίαρχες αξίες αλλά να ακούσουμε προσεκτικά την αμφισβήτησή τους. Το ξεκίνημα για την πόλη αναφέρεται σε μια διαφορετική κοινωνία πόλης, όχι πάντως σαν αυτές που διαχειρίστηκαν μέχρι σήμερα τα ζητήματά τους, μόνο κατ' όνομα κοινωνία των πολιτών. Αναφερόμαστε σε μια νέα αστική συνθήκη. Επιστρέφουμε στο έργο που βήμια και βρώμικα μας ανάγκασαν να διακόψουμε το 2006. Η νέα αυτή αστική συνθήκη προτείνεται για να αναδείξουμε την πόλη. Έργο, την πόλη ως έργο, που θα παράγεται συλλογικά από τους κατοίκους της, ενεργοποιώντας μαζί με την προσπάθεια τις σωστές αποφάσεις και την επινοητικότητα της φαντασίας ως δημιουργική δύναμη.